Να ευχαριστήσω θερμά τον Πρόεδρο τον Νίκο Αναστασιάδη για την υποδοχή του και για τα ζεστά του λόγια, για τις ευχές και την υποστήριξη στο δύσκολο έργο που μόλις μας ανέθεσε ο ελληνικός λαός. Και θέλω να σας πω ότι δεν είναι τυχαίο που επέλεξα το πρώτο μου επίσημο ταξίδι μετά την ορκομοσία της νέας κυβέρνησης, το πρώτο μου επίσημο ταξίδι ως Πρωθυπουργού, να γίνει στην Κύπρο. Στην Κύπρο με την οποία μας δένει τόσο η λαμπρή κοινή μας ιστορία, όσο όμως θέλω να πιστεύω και ένα ελπιδοφόρο μέλλον. Ένα κοινό μέλλον, ευρωπαϊκό και μεσογειακό, με πολύ σημαντικές δυνατότητες. Διότι παρά την οικονομική κρίση η οποία έχει επιβαρύνει Έλληνες και Κυπρίους με θυσίες άδικες τα τελευταία χρόνια, εν τούτης Ελλάδα και Κύπρος παραμένουν δύο σημαντικοί πυλώνες σταθερότητας στην ταραγμένη περιοχή της νότιο-ανατολικής Μεσογείου. Με την παρουσία μου σήμερα εδώ θέλω να υπογραμμίσω προς κάθε κατεύθυνση το υψηλό επίπεδο συνεργασίας και συντονισμού ελληνικής και κυπριακής κυβέρνησης, καθώς και τη σημασία που αποδίδουμε στις προσπάθειες της κυπριακής κυβέρνησης για την επίτευξη μιας λύσης βιώσιμης και δίκαιης στο κυπριακό πρόβλημα. Το κυπριακό πρόβλημα, αν θέλετε, αποτελεί τη λιδία λίθο τόσο για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, όσο όμως και για την πολυπόθητη εδραίωση της ειρήνης και της σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή που σήμερα βρίσκεται σε μια περίοδο κρίσεων και μεγάλης έντασης. Υπ' αυτή την έννοια, είχαμε σήμερα την ευκαιρία με τον Πρόεδρο να ανταλλάξουμε σκέψεις και από κοινού να συνομολογήσουμε ότι θα εργαστούμε σκληρά σε ό,τι αφορά τη νέα ελληνική κυβέρνηση. Θα υποστηρίξουμε σταθερά τις προσπάθειες της κυπριακής δημοκρατίας για δίκαιη και βιώσιμη λύση στα πλαίσια των αποφάσεων του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών επί τη βάση της Ζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας με μία κυριαρχία, μία ηθαγένεια, μία διεθνή προσωπικότητα. Μόλις ολοκληρώσαμε ουσιαστικές και γόνιμες συνομιλίες, οι οποίες επιβεβαίωσαν πλήρως τη συναντήληψή μας στον τομέα των διμερών μας σχέσεων, επιβεβαίωσαν ότι Αθήνα και Λευκωσία βρίσκονται στο ίδιο μήκος κύματος. Ήρθα στην Κύπρο και το γνωρίζω σε μια δύσκολη συγκυρία. Η παραβίαση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της κυπριακής δημοκρατίας στην αποκλειστική οικονομική ζώνη και την υφαλοκρηπίδα της με την έλευση του ερευνητικού σκάφους Μπαρμπαρός, θα το πω για μια ακόμα φορά, συνιστά κατάφορη παραβίαση του διεθνούς δικαίου και υπονομεύει τις αναγκαίες συνομιλίες ανάμεσα στις δύο πλευρές. Συνομιλίες που πρέπει να συνεχιστούν. Όμως για να συνεχιστούν χρειάζεται ο σεβασμός από την πλευρά της Τουρκίας στην αρχή της καλής γειτονίας και στο διεθνές δίκαιο, όχι απειλές. Η επανένωση της Κύπρου